Κυρία Μπαλού, θα θέλαμε να μας πείτε για την Κέρκυρα, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και ένα από αυτά είναι τα απορρίμματα. Ναι. Τι γίνεται με τις... θα υπάρχει κάποια εξέλιξη... Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν έγινε? Ευελπιστείτε ότι η νέα κυβέρνηση θα σκύψει περισσότερο πάνω από το πρόβλημα στο θέμα των σκουπιδιών και όχι μόνο όσον αφορά την Κέρκυρα? Κοιτάξτε, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο, γιατί πίσω από αυτό κρύβονται πάρα πολύ μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια και συμφέροντα. Αυτό είναι που καθυστερεί ουσιαστικά μία λύση σε ένα πρόβλημα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει δώσει όλες τις δυνατότητες για να έχει λυθεί παντού. Επίσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οι κατευθύνσεις για το με ποιο τρόπο, με ποια τεχνολογία, με ποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους κάθε φορά προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, αλλά με κριτήριο πάντα τους επιχειρηματικούς ομίλους, οπότε έρχεται τελευταία η υγεία, το περιβάλλον και η ανάγκη ενός τόπου και του κόσμου που κατοικεί εκεί. Και το τρίτο είναι ότι η γενική κατεύθυνση και της κυβέρνησης της προηγούμενης ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά των κομμάτων που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια και έχουν συμφωνήσει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης και της ανταποδοτικότητας. Γι' αυτό και όλοι οι νόμοι που έχουν φτιάξει όλα αυτά τα κόμματα, και τον Καποδίστρια και τον Γλυσταίνη και τον Καλλικράτη, σπρώχουν την τοπική διοίκηση ουσιαστικά όλα αυτά τα προβλήματα, τους τομείς και τις λύσεις τους, πρώτα να διαμορφώσουν τους όρους ιδιωτικοποίησης και μετά φυσικά να έρθει κάποια στιγμή σαν όριμο φρούτο μια λύση η οποία ουσιαστικά... Εμείς έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις ότι και στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει υπογραφτεί μία σύμβαση που λέει ότι ανοίγει η συζήτηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση, για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, μία σύμβαση που την υπογράφει η απελθούσα δημοτική αρχή, όχι η καινούργια φυσικά, η προηγούμενη, συν κάποιες εργασίες που λένε ότι θα κάνουν στο επιβαρημένο τεμπλόνι με τα τρία κύτταρα που θα τα ενώσουν και θα κάνουν ένα τέταρτο. Εμείς έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις και για το περιεχόμενο του τρόπου διαχείρισης με τα εργοστάσια Σίμικτον που λένε που υπονομεύουν την ανακύκλωση. Έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις για το κόστος αυτής της διαδικασίας. Και επίσης διαφωνούμε για την περιοχή που έχουν επιλέξει, η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη εγκληματικά τα τελευταία 30 χρόνια και ουσιαστικά προχωράνε σε λύσεις που έχουν υπαγορευτεί από άλλα σχέδια. Αυτή τη στιγμή παραμένουν φυσικά τα σκουπίδια στους δρόμους, διότι και η κυβέρνηση που πέρασε και η κυβέρνηση που ήρθε, αλλά προϋπήρχε, δεν καμία καινούρια κυβέρνηση, έχουν φροντίσει να μην υπάρχει προσωπικό στους δήμους με σταθερή και μόνιμη δουλειά, έχουν φροντίσει να μην υπάρχουν κονδύλια, οπότε και ο στόλος είναι αποδεκατισμένος και επικίνδυνος. Προχθές έπεσε ένας εργαζόμενος με το αυτοκίνητο με το απορριμματοφόρο, ευτυχώς δεν χτύπησε. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις να δίνονται εργολαβίες, τεράστια ποσά, πολλά εκατομμύρια, και τα σκουπίδια να παραμένουν στους δρόμους. Κύριε Μπαλού, η νέα κυβέρνηση είναι γεμάτη με τεχνοκράτες και από την αρχή το είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα προσπαθήσει, ότι αυτό είναι το όραμά του, να φέρει την ανάπτυξη ξεπερνώντας κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα ή κάποια άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Πολλές φορές θα έρθει και αντιμέτωπος με νοοτροπίες οι οποίες δεν βοηθούν την επιχειρηματικότητα. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς με αφορμή το θέμα των σκουπιδιών και όχι μόνο? Ψέματα, θα το πω με μια απλή λέξη που λέει ο λαός μας, είναι ψέματα, τα οποία καλύπτουν την ουσία της πολιτικής τους για να μας τη σερβίρουν μετά φυσικά όταν ψηφιστεί άγρια πάνω στη δική μας, ας πω, στο επίπεδο ζωής μας. Κοιτάξτε, επενδύσεις, ανάπτυξη, είτε στην περίοδο της κρίσης που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε τώρα προσπαθούν να έχουμε στοιχεία εξόδου από την κρίση,
όλες οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται, οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που τις έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, διασφάλισαν τον βασικό άξονα για την ανάπτυξη που αυτοί λένε, τη δυνατότητα της μεγάλης κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Γι' αυτό, για αυτή την ανάπτυξη που λένε, φρόντισαν όλοι να μειώσουν τους μισθούς, να διαχωρίσουν τους μισθούς των νέων, να καταργήσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αυξήσουν τα όριστα αξιοδότησης, τώρα να θέλουν να αφαιρέσουν τις εργοδοτικές εισφορές, να επιδοτούν τους επιχειρηματίες για μια θέση εργασίας, ταυτόχρονα να τους φοροαπαλλάσσουν και να λένε αυτό που υπόθηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο, εθελοντική φορολόγηση. Δηλαδή, αυτό που λένε ανάπτυξη, ουσιαστικά λένε ότι θα φτιάξουν ένα περιβάλλον απόλυτα φιλικό προς τον επιχειρηματία, δηλαδή ο ΣΕΠ τρίβει τα χέρια του συνεχώς, δηλαδή ένα περιβάλλον που ο εργαζόμενος θα είναι φτηνός και ευέλικτος και φυσικά ο επενδυτής θα κερδοφορεί ασύστολα. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Τους κλάδους δε ανάπτυξης αυτής της χώρας τους επιλέγει ο ιδιώτης επενδυτής, δεν τους επιλέγει ούτε μια κυβέρνηση που αξιοποιεί το σύνολο του πλούτου προς όφελος του λαού, το επιλέγει μια κυβέρνηση που υπηρετεί τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Ας πούμε η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστιο πλούτο σε πάρα πολλούς τομείς, γεωργία, κτηνοτροφία, έχει πάρα πολλές δυνατότητες, όμως είναι μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού πάρα πολλά χρόνια, που αυτό το θέμα φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιλογή, σχέδιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κοινή αγροτική πολιτική και των κλάδων που θέλουν η Κέρκυρα μόνο να έχει τουρισμό, με συνέπειες άσχημες για την ανάπτυξη και του τόπου συνολικά, αλλά και σε την περίοδο, την περίπτωση που θα πέσει ο τουρισμός, πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα για τους κατοίκους του νησιού. Κυρία Μπαλού, μια τελευταία ερώτηση. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εν μέσω κρίσης, και τώρα που εντάξει, λέμε ότι έχουμε ξεφύγει από την κρίση, αλλά το βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς, στους μισθούς, στις συνθήκες εργασίας, δεν μπορεί να μεγαλώσει το ποσοστό του, γιατί δεν έχει μεγαλύτερη απήχηση στον απλό κόσμο? Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει για να εμφανιστεί και στο ποσοστό του ΚΚΕ είναι ο ίδιος ο κόσμος να νιώσει πολύ δυνατός και να συγκρουστεί με αυτά που τον βασανίζουν και αυτούς που τα δημιουργούν, δηλαδή τις κυβερνήσεις και τα κόμματα. Δυστυχώς και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις προσδοκίες που διέψευσε, ο κόσμος πήγε ακόμη πιο πίσω από την άποψη της απογοήτευσης και της παραίτησης. Πήγε ακόμη πιο πίσω από την διεκδίκησή του, δηλαδή προσαρμόζεται όλο και στα πιο πολύ τα ελάχιστα. Αυτό λοιπόν που σήμερα είναι το βασικό είναι ότι ο κόσμος δεν είναι μέσα στο κίνημα, δεν διεκδικεί, δεν παλεύει. Γι' αυτό και πολύ εύκολα είτε πάει στο περιθώριο, είτε αφήνει την ψήφο του όπου του νομίζει ότι με μία ανάθεση κάποιος θα του λύσει ή θα του υποσχεθεί κάτι. Και γι' αυτό φυσικά υπάρχει και μία, ας πούμε, καθυστέρηση στο να εμφανιστεί η αποδοχή που έχει το ΚΚΕ και στη δράση του και στις θέσεις του στον κόσμο, να εμφανιστεί στο ποσοστό. Συν, να μην το ξεχνάμε, και τα τεράστια διλήμματα που κάθε φορά στις εκλογές εμφανίζονται, τα οποία είναι συντριπτικά, δηλαδή συνθλίβουν τη σκέψη του ανθρώπου και τη δυνατότητα να χειραφετηθεί. Μία θα έρθει η κακή δεξιά, μία τώρα είναι η πρόοδος, μία είναι η συντήρηση, μία θα έρθει το χάος. Είναι μόνιμα σε μία μεγάλη, δηλαδή, συμπίεση και μία πολύ μεγάλη αποχή που υπάρχει. Αυτή λοιπόν η λόγη, κυρίως δηλαδή η μη συμμετοχή του κόσμου στο κίνημα, η συντηρητικοποίησή του με όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι ένα εμπόδιο για να κάνει ένα βήμα, να πάει σε ένα κόμμα που του ζητά να αγωνιστεί, να σηκώσει ανάστημα και να διεκδικήσει. Κυρία... Εκτιμάμαι όμως ότι αυτό και θα αλλάξει σε μια πορεία, γιατί εμείς και αντέξαμε και ανεβήκαμε στην Αττική σε πολύ μεγάλους σε περιοχές, εργατογειτονιές, εργατοπεριοχές, και ένας κόσμος καινούριος ήρθε μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι το επόμενο διάστημα θα είναι η απάντηση του λαού και μαχητική, και μεγαλύτεροι αγώνες θα αναπτυχθούν, και είναι η διαλεκτική σχέση του ΚΚΕ με το κίνημα. Και αυτό νομίζουμε θα έχει και τα αποτελέσματα υπέρ του λαού. Κυρία Μπαλού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.